φυλάξει στην τουλάπα της γιαγιάς. Το γιώμα ήρθε πάλι ο πεινασμένος. Μου γύρεψε εσένα και τούτοκα μισό καρβέλα από το ψωμί και τα ζυμαρικά που είχες με κόκκινη κλωστή σκεπτοδεμένα. Απάγιο και από κούμπι έψαχνε ο άρρωστος, ο συγγενής από το χωριό. Μου γύρεψε εσένα και τούστρωσα σε τόνια καθαρά, λουλαγιασμένα. Στο στρώμα σου να αναπαυθεί μέχρι να ξημερώσει η αυγή, να πάει στο σπιτικό του. Η σκάλα μας ανέβηκε λαμπενιαστά ο πονεμένος. Μου γύρεψε εσένα και του φτιάξα ζεστό καφέ. Του είπα δυο λόγια τρυφερά, καλοσυνάθα, και στην αυλή σου ψωσεριάνισα. Κλαράκια του κόψα από τη γιασιμιά να τα μοσχομυρίσει για να σιγάσει ο πόνος του και να αναγκαλιαστεί. Και ένα Σάββατο, απόγευμα, στο εσπερινού την ώρα, ήρθε στο σπίτι μας ο εχθρός που τόσες λήψεις σου έδωσε. Μου γύρεψε εσένα, συγγνώμη ταπεινή να σου ζητήσει, και του είπα, η μάνα μου δεν είχε μνήμη για τα δω. Ψώμησε τους εχθρούς της και με κρυστάλλινο νερό τους υποφάντες δρόσιζε. Άντε, ανθρωπέ μου, στο καλό, και συγκαλεί την ώρα. Μα όταν καταλαγιάζει η μέρα και στο κονάκι σου η πόλη, νιώθω μια πίκρα μέσα μου, βαθιά, μια ζήλια που όλοι ζητούν εσένα, και ο πονεμένος, και ο φτωχός, και ο άρρωστος, και ο πεινασμένος, και ο εχθρός. Χτυπούν την πόρτα μας για σένα, για εμένα, κανείς, όλα δικά σου, μάνα, τα καλά, όλα δικά σου, φυλαχτά πολύτιμα, που αγκαλιαστά στον κόρφο μου κρατάω, όλα δικά σου, μάνα, δανεικά, που μια ολόκληρη ζωή θα σ' ακουστάω. Ο προφήτης Σιμεών εδέχθη με αγαλίαση και χαρά στην αγκαλιά του το πεδίο και εδόξασε το Θεό. Όπως και η προφήτης Άννα, θεοσεβής, πιστή και ευλαβής. Ο δίκαιος πρεσβύτης περίμενε να υποδεχθεί τον Κύριο για να ελευθερώσει τον κόσμο από το κακό, τις θλίψεις, την αμαρτία. Ταπεινώνεται ο ευγάνιος Θεός για τη δική μας σωτηρία. Ευλόγησε και τους γονείς. Τα προφητικά του λόγια αληθεύουν. Εν ώψη αυτής της μεγάλης γιορτής, συγκεντρωθήκαμε εδώ όλες μαζί για να γιορτάσουμε, να πανηγυρίσουμε τη δική μας γιορτή, τη γιορτή της μάνας. Η Εκκλησία μας επίσημα αυτή την ημέρα γιορτάζει τη γιορτή της μητέρας. Ανάμεσά μας σήμερα και η παρουσία της μας θυμά ιδιαιτέρως βρίσκεται η κυρία Ιωάννα Χρυσοπούλου, καθηγήτρια νοσηλευτικής, ΤΕΗ Αθηνών, η οποία και θα μας αναπτύξει το θέμα «Αναζητείτε καλός Σαμαρίτης». Η κυρία Ιωάννα Χρυσοπούλου είναι μέλος της αδελφότητος Σταβιθά, απόφυτος της ανωτέρας σχολής νοσηλευτριών και επισκεπτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στα πρώτα της βήματα εργάζεται στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Το θέμα που μου ζητήθηκε να αναπτυχθεί είναι «Αναζητείτε, όπως το βλέπετε και στη διαφάνεια, καλός Σαμαρίτης». Έρημος ο δρόμος. Το παρακείμενο δάσος τόσο άγρια μοιάζει ασφαλές μέρος για να κρυφτούν ληστές και κακοποιοί. Να, εκεί στην άκρη του δρόμου, μες στις πέτρες και τα κόμματα, ένας άνθρωπος καταπληγωμένος, ετοιμοθάνατος σχεδόν.
Ακούγεται ο βόγκος του που ατυχεί ολόγερα, βόγκος γεμάτος πόνο. Περνά ο πρώτος διαβάτης, αδιάφορος στο βόγκο και στο πόνο. Περνά και ο δεύτερος, το ίδιο. Και ο πληγωμένος βογκά και περιμένει και αναζητεί. Τι άραγε αναζητεί? Και να φτάνει κάποια στιγμή που φαίνεται και ο τρίτος διαβάτης. Όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα αυτή που είπαμε μέχρι τώρα, με απλά λόγια, είναι η υπέροχη παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Βογκά και σήμερα, ο άνθρωπος, η οικογένεια, η κοινωνία, οι λαοί, βογκούν και αναζητούν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς εδώ σήμερα θα προσπαθήσουμε μέσα στα επόμενα λεπτά της ώρας, όσα ο χρόνος μας δίνει, να δούμε σήμερα όντως υπάρχει αυτή η αναζήτηση του καλού Σαμαρίτη, υπάρχει δηλαδή η ανάγκη.